Καλημερίζουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καλή σας μέρα, κύριε Καλημέρα, Γεωργιάδη. Ευχαριστώ και εγώ. Καλές γιορτές. Ωραίο το μήνυμα της κυρίας Δαμουλιάνου. Έχουμε καθιερώσει καλά μια στήλη μετά από την επιστροφή από το διάλειμμα και στέλνουν τις ευχές τους οι τηλεθεατές. Πολύ μια ωραία. Καλημέρα, ένα μήνυμα, μια επιθυμία. Πολύ οπότε ωραία, είναι η στήλη ωραία. Των τηλεθεατών. Μιας και μας είπε χρόνια πολλά, είμαστε 22 μέρες πριν από τις γιορτές. Όλο αυτό το διάστημα μιλούσαμε για το καλάθι του νοικοκυριού και της ακρίβειας. Καλάθι Χριστουγέννων, κύριε Υπουργέ. Καλάθι γιορτών, καλάθι τροφίμων και καλάθι παιχνιδιών. Θα ήθελα να μας πείτε πότε αναμένετε να ξεκινήσει και τι αναμένετε να περιέχει. Εντάξει, αυτή την εβδομάδα θα πάμε στις τελικές μας ανακοινώσεις για όλα τα σχέδια που έχουμε για την εορταστική περίοδο. Το καλάθι του νοικοκυριού έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Η πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ λέει ότι 4 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν κάτι από το καλάθι. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί πολλοί το σχολείο ως αποτυχία, το 60% δεν αγοράζει. Εγώ θα μετέψω να πω, θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία, δεν περίμενα τόσο πολύ. Δηλαδή 4 στους 10 είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Και υπάρχει ενδιαφέρον από πάρα πολλούς άλλους κλάδους να δούμε πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε κάνει τις κουβέντες μας, κάποιους σχεδιασμούς. Θα ανακοινώσουμε αυτήν την εβδομάδα, όπως κάνουμε πάντα, με ηρεμία. Ερώτημα, επειδή βλέπω ότι αρκετές αλυσίδες παιχνιδιών προτίθενται να μπουν και να βάλουν μέσα παιχνιδιά και για τα παιδιά. Είμαστε στις γιορτές, είναι μια περίοδος δύσκολη για κάποια ευάλωτα νοικοκυριά, δεν θα πω για όλους, για αυτούς που πιέζονται και το περιμένουν. Θα μπουν μέσα παιχνίδια να μπορεί ο νονός, ο παππούς, η γιαγιά, ο γονιός να πάρει παιχνίδια για τα παιδιά του. Με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα που λέτε. Και εγώ και ως πατέρας αλλά και ως πολιτικός θα ήθελα να δώσω μια ευκαιρία και στους μικρούς μας φίλους να έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβαση στα παιχνίδια εν μέσω εορτών. Είμαστε σε κάποιες συζητήσεις και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί όλα αυτά έχουν κάποια κανονιστικά ζητήματα από πίσω, δεν είναι τόσο απλά. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα μπορώ να σας πω τι ακριβώς θα κάνουμε. Δηλαδή, είστε ανοιχτό, σε διαδικασία που πρέπει να λυθεί, έχετε θέματα που μπορεί να το εμποδίσουν. Κάθε κίνηση, όπως έγινε και με το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι, αν θυμάστε, ανακοίνωσα την απόφασή μας με τον κύριο Παθανάστα να το φτιάξουμε στις 3 Οκτωβρίου και ξεκίνησε 2 Νοεμβρίου. Το ενδιάμεσο διάστημα ήταν εκεί για να προετοιμαστούν οι αλυσίδες, αλλά για να πάρουμε τις αναγκαίες εγκρίσεις τόσο από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διότι μια κίνηση που παρεμβαίνει στην αγορά με ένα τόσο πολύ έντονο τρόπο πρέπει να ελεγχθεί ως προς την νομιμότητα. Αντιδράσεις από την αγορά, βλέπετε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν ανταπόκριση και το αγκαλιάζουν. Λέω για το που το ζητάνε κιόλας για τα παιχνίδια. Κοιτάξτε, το καλάθι αντιμετωπίστηκε με πολύ σκεπτικισμό από την αγορά στην αρχή. Η αλήθεια είναι πως φάνηκε στην αρχή μια περίεργη ιδέα. Τη σκεφτήκαμε με τον αναπληρωτή μου, τον Νίκο τον Παθανάση, τον οποίο έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον αγαπώ πραγματικά, στην προσπάθεια να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε κάτι για να σπάσουμε λίγο τον ένα κύκλο του πληθωρισμού. Τέλος πάντων, στην πορεία χτίστηκε αυτό με τις επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, με την ανακοίνωση του πίνακα ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω. Σε αυτή με την τεχνογνωσία δεν θα πατήσει αυτό τώρα και το γιορτινό. Έχει άλλες ιδιότητες. Ναι, σε αυτή την τεχνογνωσία φυσικά θα είναι. Σε αυτή την τεχνογνωσία. Απλώς θα είναι πιο περιορισμένο χρονικού διαστήματος. Σε ό,τι αφορά, άρα από ό,τι καταλαβαίνω, στο κομμάτι των παιχνιδιών, αφού υπάρχει και διαθεσιμότητα από τα καταστήματα, είστε κοντά σε μια συμφωνία να μπουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είμαστε κοντά, αλλά για να είμαι ειλικρινής, θέλω να έχω τις τελικές. Προφανώς. Μην πω κάτι που μετά δεν θα ισχύσει. Προφανώς. Και συζήτηση είναι για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Ακούμε δηλαδή βιβλία. Όπως ακριβώς υπάρχει το καλάθι του νοικοκυριού στο σούπερ μάρκετ, είναι ένα παρόμοιο πράγμα για τα παιχνίδια. Λογικά για τα παιχνίδια, για τις κούκλες. Πάει το μυαλό μας, θα ήταν. Το καλάθι του νοικοκυριού. Αλλά το βιβλίο θα μπορούσε να είναι και αυτό. Φυσικά. Το καλάθι του νοικοκυριού θα σου πω πώς χτίστηκε. Χτίστηκε από τους καταναλωτές. Αυτό δεν έχει αντιληφθεί. Βάσει των αναγκών, λέτε. Και τώρα το καλάθι του νοικοκυριού των εορτών. Πάλι στους καταναλωτές χτίζεται. Λέμε, τι κάναμε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Πήραμε τα στοιχεία της Ελστάτ και του ΙΕΛΚΑ με το τι ψωνίζουν επαναλαμβανόμενα οι καταναλωτές κάθε εβδομάδα σίγουρα. Άρα, και αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι καταγραφές των εμπορευμάτων, των κατηγορίες που σίγουρα επαναλαμβανόμενα αγοράζουν κάθε εβδομάδα, αυτές μπήκαν στο καράθι. Το καλάθι φτιάξα εγώ. Το καλάθι φτιάξατε εσείς. Αν ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται για τις γιορτές, θα μπει κρέας, θα μπουν τυριά, θα μπουν γλυκά. Στις γιορτές υπάρχει μια διαφορά στις καταναλωτικές συνήθειες. Γιατί μπαίνουν πράγματα που συνδέονται με το εορταστικό τραπέζι. Έτσι. Αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε ο καθένας ποια μπορεί να είναι. Που συνδέονται με το εορταστικό τραπέζι, αυτά θα μπουν την περίοδο των εορτών. Λέει το καλάθι,
ακολουθεί τις δικές σας καταναλωτικές συνήθειες. Άρα θα είναι, συγγνώμη, θα είναι προσαρμογή του υφιστάμενου καλαθιού ή θα είναι ένα έκτακτο καλάθι πέρα από αυτό που θα δεν υπάρχει έκτακτο καλάθι στο μάρκετ. Αυτό είναι το καλάθι το οποίο παραλαμβάνω ακολουθεί τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών. Κύριε Υπουργέ, ο σκοπός του καλαθιού είναι να εξυπηρετεί τους καταναλωτές. Ωραία, να το δούμε λίγο πιο πρακτικά. Εξυπηρετώντας τους καταναλωτές, οι καταναλωτές το προτιμούν. Κοιτάξτε, οι καταναλωτές προτιμώντας το, πιέζουν τις αλυσίδες να ρίχνουν τις τιμές. Κοιτάξτε λίγο, κάρτα του Κωστή του Πλάτζου που ξέρετε ότι είναι εξαίρετος οικονομικός συντάκτης. 14 Δεκεμβρίου, μιλάμε για γιορτινό καλάθι. Όχι το άλλο με την ακρίβεια έλεγα, παιδιά. Την ακρίβεια, αλλά πόσο να δούμε λίγο, είναι το τραπέζι. Όπως είναι. Να δούμε, αυτά δεν είναι στο καλάθι, τα κρέατα, έτσι όπως το είδαμε. Το κρέας έχουμε το χοιρινό και το κοτόπουλο στο καλάθι. Ναι, όμως οι μέρες επιβάλλουν και κάτι διαφορετικό ενδεχομένως. Ναι, σωστά το λέτε. Άρα αυτό είναι για να προστεθούν πράγματα, έτσι λοιπόν. Να κάποια θα προστεθούν, κάποια θα αφαιρεθούν. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα με το καλάθι που δεν έχει γίνει πολύ αντιληπτό. Δεν θέλουμε να ξεχυλώσει πάρα πολύ. Μα γι' αυτό το ρωτάω. Ακούστε γιατί. Μέσα. Αλλά εκτάκτως... Δεν μπορεί να ξεχυλώσει, διότι αν ξεχυλώσει θα συμβούν δύο προβλήματα. Ναι. Το πρώτο, εμείς θέλουμε να μπορούμε να συγκρίνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα το καλάθι για να κινητροδοτούμε τα σούπερ μάρκετ να μην πηγαίνουν σε αυξήσεις αλλά σε μειώσεις σταθερότητα τιμών. Ναι. Διότι αν δεν υπάρχει μια κοινή βάση σύγκρισης, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερον, εάν βάλεις πάρα πολλά προϊόντα από ένα σημείο και έπειτα. Δεν θα μπορούν να κάνουν τις εκπτώσεις. Δηλαδή, ποια θα είναι πολύ μεγάλο το μέρος. Άρα, κάποια θα φύγουν, να κάποια. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Και να, παιδιά, την είχα ζητήσει την κάρτα από χθες να τη βάλουμε λίγο, να κάνουμε την ερώτηση. Γιατί ποιο είναι το ζήτημά μας. 90 ευρώ πέρυσι, 125 ευρώ φέτος το καλάθι, κύριε Υπουργέ. Άρα, προφανώς είναι πιεστικό το ερώτημα και από τους τηλεθεατές. Αν... Τα προϊόντα αυτά που μου το φτάσανε εμένα στο 125 ευρώ φέτος, θα τα δω πιο μειωμένα. Κανένας μας ποτέ και σίγουρα όχι εγώ. Δεν ισχυρίστηκα ότι η πρωτοβουλία μας το καλάθι έρχεται για να σβήσει τον πληθωρισμό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η σύγκριση με πέρσι είναι άτοπη. Πέρσι ήμασταν πριν από τον πόλεμο. Είχε μόλις ξεκινήσει ο εκβιασμός του Πούτιν με την ενέργεια και να αρχίσει να ανεβαίνουν τιμές της ενέργειας και ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός πέρσι, το Δεκέμβριο, ήταν του 4-5%. Άρα μην συγκρίνουμε το. Δηλαδή, σαν να μου λέτε να συγκρίνουμε την Ευρώπη πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Όπως το καμία σχέση. Το τραπέζι δεν αυξήθηκε 10% που αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Το τραπέζι, το γιορτινό και το ρεύμα και τα φαγητά και η προετοιμασία έχουν αυξηθεί έως και 50%. 30% ή και 50%. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Λοιπόν, 50% πέρα 30%. Και φέτος. 50% όχι. Ένα 25 με 30% έχουν αυξηθεί όμως. Μέσο κόστος 6 με 8 άτομα, 125 ευρώ. Ο σκοπός του καλαθιού ήταν να μην πάει το 125-140. Αυτό ήταν ο σκοπός του καλαθιού. Από ό,τι φαίνεται, ο σκοπός του καλαθιού επιτυχάνεται γιατί το 125 θα γίνει 115. Αυτό είναι. Πόσο θα πέσει σκοπός. Κοντά στο περσινό. Κοντά στο περσινό δεν θα είναι. Θα είναι πάνω από το περσινό, αλλά χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, αυτός άρα περιμένουμε το καλάθι. Για το καλάθι για να πέσει, μιλάω, λέτε, περίπου στο 115 και πάμε τώρα στην άλλη κάρτα. Για να, δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε αλυσίδα, δεν λέω τώρα ονόματα, γιατί αυτό δεν κάνει. Όχι, δεν θα πούμε. Που την πρώτη εβδομάδα που πήγα στο σούπερ μάρκετ 2 Νοεμβρίου είχε τα προϊόντα στο καλάθι και κάνανε 150 ευρώ και η ίδια αλυσίδα, τα ίδια προϊόντα χθες, δηλαδή σήμερα, αυτή την εβδομάδα, κάνει 99 ευρώ. Αυτό είναι ένα τρίτο κάτω. Έτσι. Υπουργέ, δείτε, Γαλοπούλα, Γουρουνόπουλο, ζάχαρη. Βλέπετε το πέρυσι, βλέπετε το φέτος. Με το καλάθι αυτό το γιορτινό. Θα ισορροπήσουν λίγο αυτές οι τιμές. Καχά, ζάχαρη είναι υπάρχει, ήδη... υπάρχει το καλάθι και πολύ πιο χαμηλή από το 1,40, έτσι. Υπάρχουν και ένα 15, υπάρχει και ένα 5, υπάρχει και 0,98 ζάχαρη. Ναι, όχι, μιλάμε και το ίδιο προϊόν. Ναι. Ένα. Πάμε πάλι. Το καλάθι δεν βάζει το ίδιο επώνυμο προϊόν που παίρνατε. Δεν έχει αυτή τη λογική. Η κάθε αλυσίδα βάζει όποιο θέλει. Εγώ με το καλάθι σας ασφαλίζω ζάχαρη σε σούπερ μάρκετ κριτικός 0,98. Άρα αντί να βάλεις ένα 40, πήγαινε να βάλω το κριτικό 0,98. Γιατί είπα σπανικό, γιατί μην πω το σούπερ μάρκετ. Θα πάρεις το προϊόν. Θέλω να πω ότι, εντάξει, μην πάρεις τη ζάχαρη που έπαιρνε, παιδάκι μου. Ζάχαρη θα πάρεις, θα την πάρεις 0,98. Από το 0,70, παραπάνω το 0,98, αλλά είναι πολύ παρακάτω το 1,40. Άρα κρατώ, κύριε Υπουργέ, ότι πέραν των προϊόντων που είναι στο καλάθι, όχι της μάρκας που παίρνει ο καθένας, το προϊόν, το είδος, θα υπάρχουν μέσα στο γιορτινό προϊόντα όπως κρέας, όπως κάποια γλυκά, όπως τα παιχνίδια που είπατε, για να πέσει το κόστος αυτό, όχι στα 90 που ήταν πέρσι, αλλά γύρω στο 115. Σωστά. Ωραία, λοιπόν. Ίσως και λίγο παρακάτω. Και μια πορεία, εάν προσθεθούν κάποια είδη στο καλάθι, θα πρέπει να αφαιρεθούν κάποια υφιστάμενα. Δεν είναι να πρέπει. Η νομοθεσία δίνει σε μένα ως Υπουργό Ανάπτυξης. Δεν είναι στον Υπουργό εννοώ, έτσι. Ποιος Υπουργός είναι. Δίνει τη δυνατότητα να
αυξομειώνει τη σειρά. Mm-hmm. Σας λέω όμως ότι η πολιτική μας βούληση, λέω μας γιατί όλα θα τα κάνω πάντα το τονίζω με τον Νίκο τον Παθανάση, γιατί το ξεχαρίζω. Λοιπόν, γιατί έχω, τον έχω τη πολύ δυναμία. Λοιπόν, η πολιτική μας βούληση... Κάτι σας κάνει, θέλετε το λέτε συνέχεια, γιατί συνέχεια, κάποιο... Ναι, για ποιο λόγο το θέλετε. Όχι, γιατί, γιατί μου αρέσει πολύ η ομαδική δουλειά. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει καθόλου είναι, θα κάποιοι να παίρνουν μόνοι τους τα φώτα, όταν η δουλειά γίνεται από πολλούς. Καταγράφει και αυτό. Αν και ο Σωτήρης Αναγνωσόπουλος γραμματέας, επίσης είναι από πάνω συνέχεια. Είναι μια ομαδική δουλειά, δεν την κάνω μόνος μου. Εγώ έχω την ευλογία, την κατάρα, όπως το πάρει κανείς, να φαίνομαι περισσότερο, να κάνω λίγο φασαρία. Όμως η δουλειά είναι ομαδική. Μάλιστα, είχαμε και τον κύριο Παπαθανάση, εδώ μας τα είπε. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγουν και κάποιοι, εγώ αυτό καταλαβαίνω από την απάντηση και την αγάπη του κύριου Παπαθανάση. Δεν θέλουμε πολύ να αυξάνουμε τον αριθμό, διότι αν αυξήσουμε φοβόμαστε τον αριθμό, θα χαθεί το όπλο μας. Θα καταλάβει ο καταναλωτής, με βλέπει πώς δουλεύει το πράγμα. Γιατί πολλοί δεν καταλάβουν και νομίζουν άλλοι λένε το μακρύ, το κοντό. Αυτό δουλεύει επειδή. Προσωρινά. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν πάρα πολλούς μαρκετινίστικους τρόπους να κρύβουν στην πραγματικότητα τις αυξήσεις τις τιμές, ή ποια είναι ακριβότερη, ποια είναι φθηνότερη. Γιατί, αντί να σου βάλει, ξέρω εγώ, την τιμή στα μακαρόνια, σου λέει προσφορά τρία πακέτα μακαρόνια. Μόνο αυτό, περχάτε εκεί. Ναι. Άρα λοιπόν τι γίνεται, εσύ στην πραγματικότητα ως καταναλωτής δεν έχεις πλήρη εικόνα. Mm-hmm. Εμείς τι έχουμε κάνει με το καλάθι. Εμείς έχουμε φτιάξει έναν αλγόριθμο, θέλω να το εξηγήσω λίγο αυτό. Mm-hmm. Ο αλγόριθμος γιατί φτιάχτηκε. Γιατί είπαμε, αν αθροίζουμε απλώς την τιμή και βγάζουμε αυτό που κάναμε την πρώτη εβδομάδα, την τιμή, θα πάνε όλοι στα private label. Με αυτόν τον αλγόριθμο έχετε εικόνα, αν κάποιος πήγε αυτή την κούπα 10 για να την κατεβάσει μετά 8 και να δείτε αν δεν έχει κάνει αυτού του είδους τη μεταβολή. Πάλι αυτή η κριτική που ασκείται και τη βλέπω εξωτερικά είναι λανθασμένη. Ναι. Γιατί εμείς ως βάση αναφοράς έχουμε την 3η Οκτωβρίου. Τη μέρα δηλαδή που ήταν στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή, ότι θα κάνουμε το καλάθι. Δεν έχουμε ως βάση αναφοράς τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Δηλαδή δεν μπόρεσε μια αλυσίδα να αυξήσει πριν το καλάθι για να μειώσει το καλάθι. Το περιθώριο να μειώσουν, να συγκρατήσουν, είχαν τελικά. Άλλη κάρτα του Κωστή του Πλάτζου για τα καυσόξυλα. Δεν έχει σύγκριση το πέρυσι με το φέτος. Μιλάμε για ένα κυβικό που ήταν πέρυσι των 90-100 ευρώ και φέτος για ένα κυβικό ελιά έχει πάει στα 180. Και δείτε μετά το. Που βάλατε και τον έλεγχο στο περιθώριο κέρδους από το Σεπτέμβριο και μετά, έχει και νέα αύξηση. Δηλαδή από τα 140, ας πούμε, δεν έχουμε βάλει μόνο περιθώριο κέρδους. Το ερώτημα έχουμε λοιπόν, απαγορεύσει τις εξαγωγές. Επειδή προφανώς, για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια. Επειδή προφανώς δεν μπορούν να μπουν παντού καλάθια και καλάθι στο ξύλο και καλάθι. Εδώ στα ξύλα έχουν μπει δύο μέτρα. Το ένα είναι έχουμε απαγορεύσει τις εξαγωγές για να υπάρξει μεγαλύτερη επάρκεια ξυλία στην Ελλάδα. Ναι. Και άρα να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, ναι. Άρα να πέσουν οι τιμές. Και δεύτερον, έχουμε βάλει το περιθώριο κέρδους. Όμως να καταλάβετε. Ένας κατηγορεί τον άλλο, κύριε Υπουργέ. Γιατί λέει ο προμηθευτής μου ή ο προμηθευτής λέει ο εργάτης, ο δασεργάτης. Μπορεί να μου αφήσει ένα λεπτό. Η κύρια πηγή ξυλίας για την Ευρώπη ήταν η Ουκρανία και η Ρωσία. Και από αυτό χάσαμε. Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν σταματήσει να εξάγουν ξυλία στην Ευρώπη γιατί τώρα πολεμάνε. Μάλιστα. Παράλληλα, το φυσικό αυξήθηκε πάρα πολύ, άρα η κύρια πηγή θέρμανσης της Ευρώπης έχει αρχίσει να γίνεται όχι ελκυστική. Αυτό τι αποτέλεσμα είχε, στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, η κατανάλωση ξυλίας φέτος το χειμώνα να έχει πρόβλεψη πάνω από 1000%. Ωραία, ποιος κερδίζει από αυτή τη ζήτηση. Ένα προϊόν που ξαφνικά έχει 10 φορές παραπάνω ζήτηση και έχει μειωμένη προσφορά. Μπορεί να μην αυξήσει την τιμή του. Άρα, Υπουργέ, έχουμε ξύλα, έχουμε τρόφιμα, έχουμε ενέργεια. Εμείς τι κάναμε, βάλαμε κλειδωμένο περιθώριο κέρδους. Ερώτημα. Σε αυτό που είχες πριν τον πόλεμο και απαγόρευση εξαγωγών. Άρα τι λέμε, πάμε και σε ελέγχουμε. Ξεκλείδωσαν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δεν ξεκλείδωσαν, διότι αγοράζουν ακριβότερα το ξύλο. Το ξύλο βγαίνει, πώς ξεκινάει ο κύκλος του ξύλου, πάμε στα δάση. Κόβω τα ξύλα που δεν είναι και γίνονται και δημοπρασία. Και η δημοπρασία φέτος είναι παραπάνω η τιμή ξεκινάει. Τα διεθνή εισαγόμενα. Εμένα το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής. Βλέπουμε τα ξύλα και δεν δείχνουμε τυχαία τις κάρτες. Βλέπουμε σωστά, τα λέτε, έτσι βλέπουμε την ενέργεια. Αλλά θέλω να σας πω ότι για το πέλετ, όπως χάρη που παρουσιάζεται εδώ πέρα την τιμή ή τα καυσόξυλα, η πρόβλεψη πριν από δύο μήνες να βάλετε την κάρτα του αντένα των δελτίων ήταν θα διπλάσιο από ό,τι είναι. Ο λόγος που έχει σταματήσει σχετικά η αύξηση τα μέτρα που πήραμε. Το ρεζουμέ είναι ότι υπάρχει μια γενικευμένη ακρίβεια που πιέζει πάρα πολύ τον κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού θα πάει αυτή η ακρίβεια και πώς εσείς ως κυβέρνηση μπορείτε να βάλετε ένα φραγμό και μια βοήθεια στον κόσμο. Ο πρόεδρος Πούτιν αποφάσισε μέσω του πληθωρισμού, αυτή είναι η έννοια του εκβιασμού στην Ευρώπη,
να αναγκάσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κάνουν το χαρτί της Ρωσίας. Αυτή είναι η δελική συνέχεια στην Ευρώπη τώρα. Αυτός κάνει διατάραξη υποδεσκής αλυσίδας, αυξάνει τη μέση του φυσικού αερίου, μειώνει την παραγωγή πετρελαίου, μειώνει την ξυλία, μειώνει όλα αυτά. Γιατί θέλει να φέρει πληθωρισμό στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να τσαντιστούν με τις κυβερνήσεις τους γιατί έχουν πληθωρισμό και να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η έννοια του πολέμου που ζούμε. Εν παρενθέσει, τώρα, η κυβέρνηση μας μπορεί να βοηθήσει σε τίποτα. Ποιο πλαφόν? Στο ρωσικό πετρέλαιο. Τα 60 δολάρια. Τα 60 δολάρια. Είναι πολύ σύνθετη η απόφαση αυτή. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής. Περιμένω να πέρα το 60 δολάρια δεν είναι χαμηλή τιμή για το ρωσικό πετρέλαιο. Μάλιστα. Δεν είναι χαμηλή, γιατί οι Ουκρανοί φωνάζουν, δεν είναι πολύ ψηλή. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας και πάμε και στο θέμα των τραπεζών, που εδώ ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα από τα προϊόντα, και θέλω να το δούμε λίγο, τσέπη είναι βεβαίως, ένα από τα προϊόντα που πάλι έχει πάρει την ανιούσα είναι το λάδι. Ο κύριος Γιώργος Κόκκινος είναι πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Νηλαία Μεσσηνίας και θέλω να μας δώσει λίγο την εικόνα. Καλή σας μέρα, κύριε Κόκκινε. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές και στους τηλεθεατές σας. Συγγνώμη. Βλέποντας κάποια ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα, εντοπίζω ότι το λάδι από 3,5-4 ευρώ πέρυσι έχει πάει στα 5 και 5,5 από εσάς και κινδυνεύουμε να φτάσει στο ράφι ακόμη και 10. Έτσι είναι? Είναι έτσι. Παρακολουθούμε πολύ ενδιαφέρον τη συζήτησή σας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενέργεια που έχουν επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων, αλλά δεν άκουσα το πλέον καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος θα ανατρέψει τα πάντα. Και αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτό που διαπιστώνουμε φέτος με το ελαιόλαδο και την πολύ αυξημένη τιμή του, δεν είναι γιατί εμείς αποφασίσαμε να πουλήσουμε ακριβά. Είναι γιατί πολύ απλά η κλιματική αλλαγή, η οποία έπληξε την Ισπανία και την Ιταλία. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η Ισπανία αναμένει τη μισή παραγωγή, όπως και η Ιταλία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η Ιταλία, που ήταν η δεύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον πλανήτη, φέτος θα είναι τρίτη ή τέταρτη. Τι λέτε? Έχει δημιουργήσει, έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου. Άρα λοιπόν την αυξημένη τιμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμείς πουλάμε από 4,80 μέχρι 5,50, όσο είπατε. Όχι γιατί το επιλέξαμε ή γιατί μας κάνουν κάποιοι χάρη. Άρα με αυτά τα δεδομένα που περιγράφετε, τις μεταβολές, κύριε Κόκκινε. Αλλά για εσάς δεν είναι κακό που πουλάτε σε καλύτερη τιμή? Ναι, γιατί πέρυσι δεν είναι καθόλου δεν κακό, κύριε Υπουργέ, αλλά προσέξτε κάτι. Είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Δεν Λέω για τον παραγωγό ελαιολάδου, αυτή η τιμή είναι μια καλή τιμή. Έχει υπάρξει χρονιά που έχει πάει στα 3 ευρώ. Είναι καταστροφή. Ναι, ακριβώς. Για τον Έλληνα, κύριε Κόκκινε, που όλα έχουν πάρει την ανοιχτή. Έλληνα είναι και ο παραγωγός. Το λάδι, και ο παραγωγός μας θέλουμε να έχει μια καλή χρονιά και να ακουφιστεί και λίγο. Η φετινή χρονιά, σύμφωνα με τους ειδικούς αλλά και από εμάς που παρακολουθούμε τα πράγματα, εγώ προσωπικά εδώ και 30 χρόνια, ναι, δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, ως τώρα είχαμε κάποια στάνταρς για να παρακολουθούμε και να κάνουμε προβλέψεις. Φέτος έχουν ανατραπεί τα πάντα. Κανένας δεν ξέρει. Έχουμε όμως ένα φόβο που τον έχετε και εσείς, φαντάζομαι, ότι τα ελαιόλαδα που αγοράζονται από τον παραγωγό 5 ευρώ θα βγουν στην κατανάλωση γύρω στα 9 με 10 ευρώ. Εκεί το ζήτημα είναι αν ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που είναι, όπως γνωρίζετε, το καλύτερο, ή θα στραφεί σε υποκατάστατα τα οποία όχι μόνο δεν είναι καλά για την υγεία, αλλά είναι και εισαγόμενα. Λόγω του κόστους παραγωγής, εννοείται ενέργεια, μεταφορικά και όλα αυτά. Φυσικά, το κόστος παραγωγής στην ελαιοκαλλιέργεια έχει εκτινάξει, δηλαδή για να σας δώσω μια εικόνα, το κόστος παραγωγής είναι πάνω από 3 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου. Αυτό το ακούμε από παντού. Και εμείς πέρυσι πουλούσαμε 3 είτε ευρώ. Είτε αφορά λάδι, είτε αφορά ψωμιά, είτε αφορά κρέατα, είτε εντάξει, αφορά. Εντάξει, αν έχει κόστος παραγωγής λίγο πάνω από 3 ευρώ και μιλάς 5,5, καλά είσαι. Ναι, όταν φτάνει όμως 10 στο ράφι, ο κόσμος δεν είναι αυτή καλά. Αυτή τη χρονιά πραγματικά έτσι είναι. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Mm-hmm. Η ελιά είναι ένα μεσογειακό φυτό που επηρεάζεται πάρα πολύ από την κλιματική αλλαγή και πρέπει να οχυρώσουμε, κύριε Υπουργέ, την άμυνά μας. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχουν συχνές ελλείψεις τροφίμων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και εκεί μην καλλιεργείται η αυταπάτη ότι ο παραγωγός θα βγαίνει κερδισμένος, γιατί μια χρονιά μπορεί να πάρει κάποια χρήματα, αλλά τα χάσει την επόμενη. Να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, όσα λέτε είναι σωστά. Η χώρα μας, όπως ξέρετε, πρωταγωνιστεί στη μάχη της ανθρωπότητας για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε μπροστά μας να διανύσουμε πολλές κρίσεις από την κλιματική αλλαγή. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη της ανθρωπότητας. Όμως οφείλω να σου πω από την άλλη ότι βλέπω, πέραν τώρα της συγκυρίας και της τιμής που λέγαμε, ότι το ελληνικό ελαιόλαδο αρχίζει να κερδίζει τις διεθνείς αγορές, που τα προηγούμενα χρόνια δεν τα κατάφερνε με τόσο μεγάλη δύναμη. Εγώ πρόσφατα έκανα ταξίδι στην Αμερική και επισκέφτηκα σούπερ μάρκετ και είδα παντού ελληνικό ελαιόλαδο. Και μάλιστα έχω ανεβάσει και μια φωτογραφία με ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν,
Και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να διδασκόμαστε κατά λάθος του παρελθόντος το θέμα του λαδιού, του ελαιολάδου δηλαδή. Και να δίνετε εμφιαλωμένο, όχι να φεύγει μαζικό και να το πουλάτε λίγο στην Ισπανία. Έτσι. Κύριε Κόκκινε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θέλω να προλάβουμε καλή να δούμε λίγο. Μέρα. Καλή σας μέρα και τα τραπεζικά. Κύριε Υπουργέ, έχουμε το ζήτημα των δανείων. Πολλές οικογένειες που έχουν πάρει δάνειο, ακόμη και 100 χιλιάρικα για 15 χρόνια, θα δουν 1.000 ευρώ παραπάνω κοστί. Βλέπουν δύο δόσεις παραπάνω, να το πούμε έτσι. 1.080 ευρώ είναι για τα 100 χιλιάρικα για 15 χρόνια. Με τις αυξήσεις που έχουν ως τώρα συντελεστεί, πέραν από αυτή που έρχεται. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι πρέπει να συμμορφωθούν οι τράπεζες και είδα και μια δική σας δήλωση να λέτε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρεύει νομοθετικά στα επιτόκια. Τι μπορεί να υπάρξει, ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση, πώς μπορούν να πιστούν οι τράπεζες να αλλάξουν αυτή τη στάση. Το ρωτάω λοιπόν. Μπορεί μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή να πανέβει νομοθετικά στα επιτόκια? Το ερώτημα, όχι, κύριε είναι Υπουργέ, είναι τράπεζες και είναι άλλο το σύστημα. Εσείς κυβερνάτε, πώς θα βοηθηθούν οι δανειολήπτες από αυτή την πίεση? Ψυχραιμία. Η κάθε κρίση έχει παράπλευρες συνέπειες. Έχουμε τον πόλεμο. Ο πόλεμος φέρνει πληθωρισμό. Το πληρώνουμε. Ο πληθωρισμός, για να σταματήσει, για να φρενάρει, οδηγεί τις κεντρικές τράπεζες στην άνοδο των επιτοκίων. Δηλαδή στο να κάνουν το χρήμα πιο ακριβό. Άνοδο των επιτοκίων σημαίνει το χρήμα γίνεται πιο ακριβό. Για να φρενάρει τη ζήτηση και την. Γιατί γίνεται αυτό? Για να έχεις λιγότερα λεφτά στην τσέπη σου, να ξοδεύεις λιγότερα και να αναγκάζουν οι μηχανίες και η παραγωγή να ρίχνουν πρώτες ύλες και τιμές στο ράφι και να κινάει ο πληθωρισμός προς τα κάτω. Αυτό είναι ο κύκλος του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Πώς προστατεύεται το δανειολήπτης? Εάν η κουβέντα μας είναι πώς την άνοδο των επιτοκίων που αποφασίζουν οι κεντρικές τράπεζες, εμείς θα τη σβήσουμε, αυτό δεν θα δούλευε για να πέσει ο πληθωρισμός. Η κουβέντα γίνεται πώς προστατεύεται ο δανειολήπτης και πώς βοηθάει ο δανειολήπτης. Ποια είναι η πρόταση δική σας? Ότι η άνοδος των επιτοκίων γίνεται για να μένουν στην τσέπη μας λιγότερα λεφτά. Ωραία, για να καταναλώνουμε λιγότερο και να πέφτει ο πληθωρισμός. Άρα λοιπόν μετά θα έχουμε. Αν όλες οι κυβερνήσεις πηγαίνουν και βάζουν λεφτά για να συμπληρώνουν, ο πληθωρισμός απλά θα ανέβει. Να το θέσω αλλιώς. Στο δανειολήπτη που μας παρακολουθεί, που σας παρακολουθεί αυτή την ώρα. Και πληρώνει 1.000 ευρώ παραπάνω. Τι του λέτε εσείς αυτή τη στιγμή? Ο δανειολήπτης χάνει και από τον πληθωρισμό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν σταματήσει να δίνει τα 1.000 ευρώ παραπάνω. Ο δανειολήπτης, αν δεν δίνει τα 1.000 ευρώ στο δάνειο, θα δίνει τα 1.000 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Άρα λύση δεν βλέπουμε. Προσπαθώ να εξηγήσω τι βασικές αρχές της οικονομίας. Μάλιστα. Λύση πρέπει να βρεθεί σε τι? Είναι στους ευάλωτους. Είναι βασική αρχή της δεν οικονομίας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ. Εγώ δέχομαι απολύτως. Μην, αν κοκκινήσουν οι τράπεζες, τι θα λέτε μετά? Δέχομαι απολύτως ότι υπάρχει ένα σημείο, ένα πεδίο, ένας χώρος ανθρώπων που ήταν πάντα συνεπείς στα δανειά τους και που τώρα λόγω αυτής αυξήσεως κινδυνεύουν να κοκκινήσουν. Αυτοί δεν είναι όλοι οι δανειολήπτες. Είναι κάποιοι δανειολήπτες. Πώς θα βοηθήσουν? Πράγματι. Σε αυτούς τους κάποιους δανειολήπτες που ήταν πάντα συνεπείς και εμένα με ρωτάτε, πιστεύω να βρεθεί μια συγκεκριμένη λύση ώστε άνθρωπος που δεν φταίει να μην βρεθεί λόγω αυτού του γεγονότος να κοκκινήσει το δάνειό του. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ που μπορώ να πληρώνω το δάνειό μου πρέπει να βοηθηθώ κατά ανάγκη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα περιμένουμε να δούμε, πρέπει, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, μια λύση. Εγώ πιστεύω θα για τον ευάλωτο που πάμε δεν μπορεί. Να διδάξουμε περισσότερο βασικές αρχές οικονομίας. Για να καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής σας και ο ένας τι ακριβώς σημαίνει πληθωρισμός, γιατί υπάρχει αύξηση των επιτοκίων, ποιος είναι ο κύκλος για να πέσει πληθωρισμός. Να το πω λίγο αλλιώς, κύριε Υπουργέ. Έχουν γίνει ανακεφαλαιοποιήσεις τρεις φορές με τον κόπο του ελληνικού λαού. Και οι τράπεζες κάποια στιγμή θα πρέπει να βοηθούν να βάλουν και αυτές τις πλάτες. Οι ανακεφαλαιοποιήσεις έχουν γίνει με δάνεια από το εξωτερικό και τους ευρωπαίους εταίρους μας. Τα δάνεια αυτά ακόμα τα χρωστάμε. Και η ανακεφαλαιοποίηση δεν σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να ξοδεύει αλόγιστα την άλλη μέρα. Έχετε δει που είναι επιτόκια καταθέσεων? Έχουμε δει στο παρελθόν τι σημαίνει να χρεοκοπεί το τραπεζικό σύστημα. Εγώ δεν θέλω να το ξαναζήσω. Τώρα, αν με ρωτάτε, είναι πράγματι προβληματικό ότι οι τράπεζες πια έχουν υψηλά επιτόκια στις χορηγήσεις και πολύ χαμηλά και επιτόκια στις καταθέσεις? Θέλω να πω κάτι εδώ. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Πιστεύω δε ότι οι ελληνικές τράπεζες, αν συνεχίσουν να ακολουθούν την πολιτική που ακολουθούν, κάνουν λάθος. Για ποιο λόγο? Διότι πάρα πολλοί καταθέτες που έχουν τα λεφτά τους σε ελληνικές τράπεζες θα σκεφτούν να πάνε αλλού, αν οι άλλοι τους δουν καλύτερα επιτόκια. Έτσι. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί ανταγωνισμός είναι καλό πράγμα? Γιατί ο κάθε καταθέτης πια στην ευρωπαϊκή ενιαία τραπεζική αγορά μπορεί να πάει τα λεφτά του σε τράπεζα που του δίνει καλύτερα επιτόκια. Κύριε Γεωργιάδη. Άρα και οι δικές μας τράπεζες
πρέπει να μην είναι όχι ανταγωνιστικές στα επιτόκια. Έχετε πέντε λεπτά. Αυτό δεν είναι νομοθετικό ζήτημα, αυτό είναι αγορά ζήτημα. Έχετε πέντε λεπτά να συνεχίσουμε την κουβέντα μετά το διάλειμμα. Βεβαίως, φυσικά. Λοιπόν, σας έχουμε σε κρεμότητα ένα ερώτημα για τον κύριο Γεωργιάδη. Τραπεζικές χρεώσεις, κύριε Υπουργέ, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον Κωστή τον Μπλάντζο. Μεταφορά 100 ευρώ σε άλλη τράπεζα, 1 ως 3 ευρώ. Πληρωμές αγορών με POS, προμήθεια 1%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω. Γιατί είναι, αν μειώναμε π.χ. ή αυξάναμε 1% των ΦΠΑ, θα ήταν ένα θέμα. Εδώ πέρα 1% του τζίρου ηλεκτρονικά τον τρώνε οι τράπεζες. 1% από μόνες τους. Τι θα γίνει με αυτό? Έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών προχθές στις τράπεζες ένα κατάλογο με τραπεζικές υπηρεσίες και χρεώσεις. Έχουμε κάνει μια έρευνα το τι ισχύει κατά μέσο όρο σε άλλες χώρες Ευρώπης για τις αντίστοιχες χρεώσεις. Σε κάποιες από αυτές είμαστε ακριβότεροι, σε όλες. Και έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να κάνουν μια αντιπρόταση. Μέσα στην εβδομάδα να γίνει νέα συνάντηση των τραπεζών με τον Υπουργό Οικονομικών και εκεί θα τεθούν τα θέματα αυτά εκ νέου. Είστε άνθρωπος της αγοράς και βλέπετε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ως Υπουργό Ανάπτυξης, που εγώ αυτό που ελέγχω είναι την τήρηση του ανταγωνισμού, πρέπει να πω ότι έχει ξεκινήσει και για αυτά τα ζητήματα έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει μάλιστα έρευνα ανατεθεί πια σε ειδικό ερευνητή. Που σημαίνει ότι έχει εντοπίσει κάποιους ευρήματα. Μακάρι να δούμε αποτελέσματα και να τα δούμε άμεσα. Επειδή πάμε προς κλείσιμο της κουβέντας μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είδατε χθες μία δήλωση του, εκπροσώπου, του νομικού εκπροσώπου του πατέρα Αντωνίου, ο οποίος έβαλε εναντίον της Αρχιεπισκοπής και έβαλε και εναντίον της κυβέρνησης. Και λέει ότι η κυβέρνηση το έκανε για προεκλογικούς λόγους. Πώς το σχολιάζετε? Λοιπόν, δύο πράγματα έχω να πω εδώ. Το πρώτο είναι ότι εγώ σέβομαι πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Ο πατέρας Αντώνιος θα κριθεί έναντι αυτών των καταγγελιών από την αρμόδια ελληνική δικαιοσύνη και όχι από μένα ή από τα κανάλια. Όπως ισχύει για όλους, μέχρι ότι υπάρχει τέτοια τελεσίδικη κρίση, είναι ένας αθώος άνθρωπος και όσο εκεί πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεύτερον, λυπούμε για τη δήλωση του δικηγόρου του. Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται ποτέ σε τέτοιου είδους ιστορίες. Δεν φταίει η κυβέρνηση ότι κάποια παιδιά έκαναν κάποιες καταγγελίες, εκτός να πει κάποιος ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να παρέμβει στη δικαιοσύνη και να μην ερευνηθούν οι καταγγελίες. Θα ήταν απαράδεκτο. Γιατί ένα κεφάλαιο είναι το τεκμήριο της αθωότητας, άλλο κεφάλαιο είναι ότι πρέπει πάντα να διαδρώνονται καταγγελίες. Άρα εδώ κάποια παιδιά που ήταν στην Κιβωτό έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Αυτές πρέπει να ελεγχθούν. Οι αποφάσεις όλες πήρε απομακρύνσεις από την Κιβωτό κτλ. Είναι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν εννοώ η αλλαγή της διοίκησης που ήταν αποφάσεις της κυβέρνησης. Η αλλαγή της διοίκησης έγινε και σωστά απολύτως, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διοίκηση της Κιβωτού. Φαντάζεστε να ερευνάτε η διοίκηση της Κιβωτού από την ελληνική δικαιοσύνη για τόσο σοβαρές καταγγελίες και ταυτόχρονα παραμένει διοίκηση. Επίσης να πω ότι αυτή η αλλαγή της διοίκησης έγινε εφικτή χάρη στον νόμο που ψήφισε το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου πριν από μόλις 6 μήνες. Θυμίζω ότι όταν είχε ψηφίσει η κυρία Μιχαηλίδου αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, είχε πέσει το σύμπαν να τη φάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έβριζε κανένα 15ήμερο. Απεδείχθη ότι χάρη σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο μπόρεσε η κυβέρνηση λοιπόν, να μπει και να αλλάξει τη διοίκηση. Στη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ. Και ό,τι άλλο έχει να πει. Θα ήθελα να πω και το εξής. Ελάτε. Προς τον δικηγόρο ή προς τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο. Είναι κακή υπερασπιστική τακτική να υβρίζει την Εκκλησία, την κυβέρνηση, όποιον άλλο βρίσκει. Δεν είναι καλό αυτό. Ένας αθώος άνθρωπος θα υπερασπιστεί την αθωότητά του εκεί που πρέπει. Και ειλικρινά του εύχομαι να αποδειχθεί αθώος μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι άνθρωπος, εγώ. Αν είναι αθώος, να κριθεί, όχι αν είναι, εφόσον η δικαιοσύνη τον κρίνει αθώο, αυτό έχει τελειώσει. Ευχαριστούμε πολύ.